Φανή, καλησπέρα. Καταρχάς να σου πω ότι ούτε ψάχνω, ούτε μου λείπει κάτι. Δόξα τω Θεώ, μια χαρά παιδί είμαι. Η πρώτη μου σχέση για μένα ήταν πολύ καθοριστική. Α, ήταν καθοριστική. Από τα πιο σημαντικά σκαλοπάτια της σχέσης ήταν οι διακοπές μας στη Σαμοθράκη. Ήταν σκαλοπάτι αυτό, ε? Ήταν σκαλοπάτι. Μήπως εμείς να πάρουμε το σανσέρ να πάει πιο γρήγορα η αφήγηση. Η δεύτερη μου σχέση έγινε μετά από λίγους μήνες. Α, πάμε στη δεύτερη τώρα. Γνωριστήκαμε σε ένα ουζερί στα Πετράλωνα. Ναι! Εγώ έπινα. Ούζο! Πού το κατάλαβες? Στο ουζερί τι θα έπινες, φλαμούρι! Τότε συναντήθηκαν οι ματιές μας. Ναι, κοιταχτήκατε, κάτσατε μαζί, φάγατε το μεζέ σας, δύο κολοκυθοκορφάδες με τυροκροκέτα και προχώρησε η κατάσταση. Όχι, τώρα είναι το σημαντικό. Α, τώρα είναι το σημαντικό. Δεν σηκώθηκε ποτέ από το τραπέζι. Γιατί, βαριόταν? Κάθισε όλο το βράδυ και έτρωγε κοιτώντας με στα μάτια. Μήπως απλά τον είχε κόψει λόρδο τον άνθρωπο και ήθελε και τα δικά σου. Λες. Ναι, εγώ αυτό θα έκανα. Η τρίτη σχέση. Να σου πω, πόσες σχέσεις έχεις κάνει? 6. Α, μέχρι να φτάσουμε στην έκτη έχουμε μέλλον. Η τρίτη λοιπόν. Να σου πω τη γνώμη μου. Ό,τι έγινε, έγινε. Δεν χρειάζεται να αναμογλεύουμε το παρελθόν. Μα τώρα είναι το καθοριστικό. Α, δεν θα το πιστέψεις. Τι? Η φίλη μου μόλις μου έστειλε μήνυμα. Κάτι έγινε. Τι έγινε? Τι έγινε, τι? Δεν μπορώ να σου περιγράψω. Και πρέπει να φύγεις, ε. Και τα λέγαμε τόσο ωραία. Τόσο ωραία τα λέγαμε. Τόσο. Τι να πω. Φεύγω γιατί είναι σοβαρά τώρα πολύ τα πράγματα. Εμπρός. Γιώτα, καλησπέρα. Γεια. Καταρχάς να σου πω ότι ούτε ψάχνουμε, ούτε μου λείπει κάτι.